Ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες η εργασία σε αναμόρφωση στα εξωτερικά γήπεδα του μπάσκετ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης, ένα χώρο που καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες πολίτες. Εργασίες που εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Κοζάνης για τον πλήρη εξυγχρονισμό όλων των εγκαταστάσεων στο ΔΑΚ που έχει ξεκινήσει να υλοποιείται. Με μέρες θα έχει ολοκληρωθεί το έργο που νομίζω φαίνεται από πίσω και έχει να κάνει με την ανακατασκευή του άφλιου χώρου των γηπέδων μπάσκετ του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης. Αξίζει να πω ότι είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αθλητισμού, την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, βάσει μια προγραμματική που γράψαμε, προϋπολογίζει περίπου 90.000 ευρώ και αφορά την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης. Ένας ωραίος χώρος γίνεται. Νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα δοθεί στους αθλητές. Λίγα πράγματα που μένουν για να ολοκληρωθεί όλη η υποδομή έτσι όπως την έχουμε φανταστεί. Είναι ένα έργο σημαντικό για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Όπως ξέρετε, εκατοντάδες άνθρωποι κάθε μέρα φιλοξενούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης. Και νομίζω ότι και αισθητικά αλλά και ουσιαστικά και λειτουργικά θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό και θα ήθελα να πω ότι η προσπάθειά μας δεν σταματάει εδώ. Αυτό είναι μια πολύ μικρή παρέμβαση σε ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων σε όλο τον χώρο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε αφορά το χώρο της ενόργανης γυμναστικής, είτε το κολυμβητήριο, είτε αφορά άλλες υποδομές. Είναι έργα μικρότερα και μεγάλα που γίνονται, μιας και μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος είναι και πολύ μεγάλος έκταση και έχει και πάρα πολλά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά έχουμε την ικανοποίηση ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα, αλλά και κυρίως περιμένουμε ότι θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Και άρα ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα θα δούμε αντίστοιχες παρεμβάσεις παντού σε όλη την έκταση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου και στο μεγάλο το γήπεδο και στο κορυμφητήριο και αλλού. Εγώ απλά εύχομαι να το χαρούν οι πολίτες, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να το χρησιμοποιήσουν και είμαι αισιόδοξος ότι το επόμενο διάστημα πολλοί κόσμοι θα έρθει εδώ να παίξει μπάσκετ και να χαρεί αυτό το μικρό έργο. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που γίνονται στο εξωτερικά γήπεδα του μπάσκετ του ΔΑΚ. Νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία προσωπικά για τη συνδρομή της και τη συμβολή της ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένας κύκλος εργασιών και ανάδειξης του χώρου του ΔΑΚ έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το επόμενο διάστημα θα δούμε και άλλες παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν στον χώρο. Ευελπιστούμε τις επόμενες ημέρες να παραδοθεί ο χώρος στους αθλούμενους συμπολίτες μας, έτσι ώστε να απολαύσουν πραγματικά το έργο που έχει γίνει εδώ, να ζητήσουμε την κατανόησή τους και το να προσέξουν το χώρο και οι ίδιοι. Είναι υποχρέωσή μας και σαν πολίτες να προσέχουμε τον χώρο στον οποίο αθλούμαστε. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, θα τα δούμε μπροστά μας, καθώς θα ξεκινήσουν και κάποιες άλλες εργολαβίες που έχουν να κάνουν με τον περιβάλλοντα χώρο. Οι συγκεκριμένες εργασίες χρηματοδοτήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.